Για να δούμε πώς κινείται το διακοπό, η κατάσταση με τις διακοπές, γιατί υπάρχουν πολλά και διαφορετικοί τρόποι διακοπών για τους Έλληνες αλλά και για τους ξένους και πώς αυτό επηρεάζει και την εθνική οικονομία. Είναι στην άλλη γραμμή της σύνδεσης ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακινήτων, ο κύριος Θεοχάρης Μιχαηλίδης, με τον οποίο θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι. Δεν είναι καινούριο φρούτο προφανώς, έτσι, πάρα πολλά χρόνια ισχύει αυτό, αλλά πόσο μπορεί αυτό το σύστημα να δώσει πόντους στην ελληνική οικονομία, καταρχάς, να πούμε. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δίνουν εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια εισοδήματα στην ελληνική οικονομία. Με τα περσινά στοιχεία του 23, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΔΕ είπε ότι η άμεση φόρη από τις βραχυχρονίες μισθώσεις ήταν 600 εκατομμύρια ευρώ. Όμως δεν είναι μόνο, δεν συνεισφέρει μόνο αμιγώς οικονομικά. Είναι ένα νέο σχετικά νέο προϊόν τουριστικό ή φιλοξενίας, το οποίο έχει δοθεί, η Ελλάδα έχει πάει αρκετά καλά σε αυτό το τομέα και έχει τη δυνατότητα να είναι μια διαφορά σε σχέση με τους γείτονές της και με την υπόλοιπη Ευρώπη, που ακούμε αυτά που γίνονται στη Βαρκελόνη και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη κλπ. Αν το κάνουμε σωστά, να έχουμε μια διαφορά σε σχέση με αυτούς, δηλαδή να έχουμε άλλο ένα κομμάτι στο μείγμα προϊόντος μας, τουριστικού προϊόντος μας που υπάρχει στην Ελλάδα. Τι εννοείται να το κάνουμε σωστά, δηλαδή τι δεν κάνουμε σωστά ή τι δεν κάνουν σωστά αυτοί και μπορούμε να κερδίσουμε εμείς κομμάτι της πίτας? Τι εννοείται σωστά? Για την ώρα το κάνουμε σωστά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές οι φήμες περιορισμών, να τα κλείσουμε, να τα κάνουμε, να τα δείξουμε. Αν λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό και το διαχειριστούμε με ένα σωστό και λελογισμένο τρόπο αυτό το εργαλείο, όπως είναι, ξέρω εγώ, και τα ξενοδοχεία ή άλλοι τρόποι φιλοξενίας, να έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί αυτό πια είναι εδώ για να μείνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οικογένειες ή ταξιδιώτες, οι οποίοι θέλουν να μείνουν σε ένα σπίτι, θέλουν να μείνουν σε ένα διαμέρισμα, δεν θέλουν να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Είτε γιατί δεν υπάρχει, είτε δεν είναι αυτό που θέλουν, είτε γιατί θέλουν κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά. Άρα λοιπόν είναι εδώ για να μείνει. Το θέμα λοιπόν είναι να, σαν χώρα, να το πάρουμε απόφαση αυτό, γιατί αυτό το λέω, γιατί παράδειγμα του Υπουργείου Τουρισμού, ας πούμε, δεν το έχει εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Ούτε μας έχει καλέσει να έχουμε κάνει επανειλημμένες κλήσεις να πάμε να μιλήσουμε ως κλάδος, να συζητήσουμε για διάφορα θέματα και αρνούνται να μας μιλήσουν. Αρνούνται σαν να μην υπάρχει, ας πούμε. Μιλάνε όλοι, ας πούμε, για την άνθηση της Αθήνας. Κανένας δεν λέει ότι η άνθηση της Αθήνας οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που εκτινάξαν την Αθήνα το 17 και πέρα. Η εκτίμησή σας, γιατί σας αντιμετωπίζει έτσι? Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε τώρα. Είναι πραγματικά σαν να βγάζετε είδηση. Γιατί σας αντιμετωπίζει έτσι το Υπουργείο? Μα δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, δεν είναι, δεν είναι καινούριο, αλλά μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν σας καλεί για διάλογο? Μας λέει παραξενοδόχους, μας λέει παραφιλοξενία, διάφορα πράγματα που να μας το πει και face to face, ας πούμε, να συζητήσουμε γιατί τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Αλλά και γενικά, κάποιοι στον κλάδο το θεωρούν αυτό. Εμείς δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί, μπορούμε να δουλέψουμε. Έχει τουρισμό για όλους, έχει εισερχόμενους επισκέπτες για όλους και άμα γίνει σωστά και οργανωμένα, νομίζω ότι η χώρα έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εναντίον των γειτόνων της. Από αυτά που μου λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι ενώ υπάρχει τουρισμός για όλους, υπάρχουν δύο στρατόπεδα στον τουρισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει το στρατόπεδο το παραδοσιακό, έτσι, δηλαδή ο ξενοδοχειακός χώρος κτλ. Και υπάρχετε κι εσείς, οι οποίοι είσαστε το νέο σε αυτό το τουριστικό προϊόν, που δεν σας βλέπουν και με το καλύτερο μάτι. Γιατί δεν σας βλέπουν με το καλύτερο μάτι? Μήπως γιατί προκαλούν όλα αυτά τα θέματα και κοινωνικά ζητήματα? Βλέπε στέγαση. Καταρχήν να ρωτήσετε εκείνους γιατί δεν μας βλέπουν, αν δεν μας βλέπουν με οποιοδήποτε μάτι. Αλλά το θέμα της στέγασης δεν νομίζω ότι έχει σχέση με εμάς. Για τον απλούστο λόγο ότι, παράδειγμα, ας πούμε, στην Αθήνα
με όποιο τρόπο και να υπολογίσει κανείς τα σπίτια της βραχυχρόνιας, είναι 13 με 15.000 διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή, με επίσημα στοιχεία, ακόμα πιο επίσημα δηλαδή από αυτό που σας είπα, υπάρχουν της Πομιδά, υπάρχουν 170.000 κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχουν πάρα πολλά στατιστικά και λένε ότι υπάρχουν στα funds, στις διάφορες που έχει εφορία, που έχουν παραιτηθεί κληρονομιών, διάφορα κλειστά διαμερίσματα. Όλα αυτά, όλοι μας που ζούμε στην πόλη, ειδικά στο κέντρο της πόλης, ξέρουμε στην πολυκατοικία μας έχουμε 2, 3, 4 κλειστά διαμερίσματα που δεν τα κάνουν τίποτα. Και μάλιστα προκαλούν και προβλήματα, γιατί δεν πληρώνουν κοινόχρηστα, μπορεί να πλημμυρίσουν, να σπάσουν σωλήνες, να συμβούν θέματα. Άρα όλα αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα 13-15.000 Airbnb, τα οποία πολλά από αυτά είναι αμιγώς τουριστικά, δηλαδή δεν έχουν κουζίνες, καλές κουζίνες για να μείνει κάποιος. Είναι σχετικά μικρά, είναι κάτω από 70-50 μέτρα. Ποιος θα μείνει σε ένα δύο σπίτι που δεν έχει να μαγειρέψει σωστά? Είναι στο εμπορικό τρίγωνο που. Είναι λίγο μεγαλύτερα από ένα στούντιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, 40 μέτρα. Δύσκολο να μείνει κάποιος, να μείνει μια οικογένεια σε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και ευτυχώς σιγά-σιγά μεταφέρεται ο διάλογος από αυτό. Δηλαδή, γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί σοβαροί άνθρωποι και από σοβαρές μελέτες που αποδεικνύουν τα νούμερα ότι δεν είναι το Airbnb το στεγαστικό πρόβλημα. Βέβαια, τώρα αρχίζει το καινούργιο. Γιατί αυτοί που διακινούν όλα αυτά τα πράγματα έχουν τον ένοχο, τις βραχυχρόνιες. Και κάθε φορά προσπαθούν να βρουν κάτι να το φορτώσουν. Τώρα, ας πούμε, αρχίζει σιγά-σιγά το story του υπερτουρισμού. Δεν ισχύει αυτό στην Αθήνα. Υπάρχουν διάφορα. Καλά, ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και ξέρετε επίσης ότι το στεγαστικό πρόβλημα, ειδικά τώρα που πολλά παιδιά θα πρέπει να πάνε σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της επαρχίας, δεν θα βρουν εύκολα σπίτι. Ή αν βρουν, παράδειγμα, σπίτι, θα το πληρώσουν ο Κούκος Αηδώνη, γιατί πάρα πολύ απλά σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα σπίτια τους σε πανεπιστημιακές περιοχές ως Airbnb, τους συμφέρει περισσότερο αυτό παρά να το δώσουν σε ένα φοιτητή. Ή αν το δώσουν, θα πληρώσεις υπεραξία. Αλλά δεν είναι μόνο η Αθήνα σε όλο το πακέτο αυτό. Ναι, όμως, καταρχήν, συμφωνούμε ότι όντως υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Δεν διαφύγει. Αυτό δεν τίθεται επί αφιβολία. Είναι προφανές. Τώρα, αυτό που γίνεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια και με τους φοιτητές, ρώτησε, έκανε κάποιος κάποια σοβαρή μελέτη όταν πήγε και έφτιαξε πανεπιστήμιο με κάποιες χιλιάδες φοιτητές? Πού θα μπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Φτιάξανε εστίες. Συγγνώμη, κύριε Μιχαηλίδη. Τώρα, παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι 50 χρόνια. 50 χρόνια βρίσκανε σπίτια οι φοιτητές, γιατί δεν υπήρχε η βραχυχρόνια μίσθωση. Και βρίσκανε σπίτι πάρα πολύ φτηνό. Τώρα, επειδή υπάρχει η βραχυχρόνια μίσθωση, μπορεί να μην βρουν σπίτι και ή αν βρουν, θα βρουν πάρα πολύ ακριβό. Δεν είναι θέμα μελέτης, γιατί μελέτη κάνεις όταν είναι 2-3 χρόνια το πανεπιστήμιο. Τώρα, εδώ 50 και 60 χρόνια πανεπιστήμια, δεν είναι θέμα μελετών, αν μου επιτρέπετε. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, δεν έχω άποψη συγκεκριμένα για το. Όχι, ανέφερα χαρακτηριστικά την πατρίδα μου, γιατί εγώ είμαι από τα Γιάννα και επειδή ξέρω το πανεπιστήμιο πόσα χρόνια είναι εκεί, δεν χρειάζεται μελέτη για αυτό το πράγμα. Πόσους φοιτητές είχε τότε? Ναι, προφανώς όμως δεν μπορείς να πεις στον άλλον τι θα κάνει την περιουσία του. Όχι, μα δεν λέω αυτό. Δεν είπα αυτό. Άρα το πανεπιστήμιο, ας πούμε, ή το κράτος θα πρέπει να πει ότι ακούστε, αν δείτε, έχουμε τόσους χιλιάδες φοιτητές, τώρα δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι, πρέπει να κάνουμε κάτι, να χτίσουμε εστίες, να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί να πει στον άλλον, μην πάρει τουρίστα που πληρώνει περισσότερο. Ή ας πούμε στα Ιωάννα, μια και τα αναφέρετε, έχει αρχίσει και γίνεται τεχνολογικό hub. Έρχονται τόσες εταιρείες εκεί πέρα, όλοι αυτοί που μένουν. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, δηλαδή, θα ήθελα να πούμε και λίγο πώς κινείται η τουριστική κίνηση στο δικό σας κλάδο, αποκλειστικά στο δικό σας κλάδο το 2024. Έχετε αύξηση, πηγαίνετε καλά, γιατί δεν γνωρίζω τα στοιχεία, αν τα έχετε κι εσείς πρόχειρα. Ακούστε να δείτε, καταρχήν να πω ένα σημαντικό πράγμα για τα στοιχεία. Επειδή ο κλάδος είναι σχετικά καινούριος, υπάρχουν διάφορες διεθνείς πλατφόρμες, όπως ας πούμε πάρα πολλοί αναφέρουν την AirDNA, ας πούμε, που έχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ γενικά. Δηλαδή δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις ούτε για να κάνεις στρατηγική, ούτε να πεις, ξέρω εγώ, είναι πολλά τα Airbnb στην Αθήνα ή στην Ελλάδα ή οπουδήποτε. Γιατί ο τρόπος που μαζεύουν τα στοιχεία δεν είναι ακριβώς επιστημονικός. Εμείς, ας πούμε, ζητάμε πάρα πολύ καιρό από την ΑΔΕ να βγάλει επιτέλους, να αρχίσει να βγάζει κάποια στατιστικά. Γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κάθε 20 του μήνα να δηλώσουμε τις κρατήσεις του προηγούμενου μήνα.
Αυτό είναι το απόλυτο νούμερο. Τα έχει ΑΔΕ αυτά τα πράγματα. Βάσει αυτών των αριθμών πληρώνονται φόροι. Έτσι. Και οι πιο πολλοί φόροι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Πόσα κίνητα είχαν η κίνηση, πόσες μέρες ήταν πιασμένα, πόσα λεφτά πληρώσανε. Εμείς μάλιστα σαν στάμα, σαν σύνδεσμος εταιριών διαχείρισης, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να ζητούμε αυτό το πράγμα. Διότι αυτά είναι τα απόλυτα στοιχεία και βάσει αυτών παίρνονται αποφάσεις και να γίνονται πολιτικές. Υπάρχει το EDNA, υπάρχει το Lighthouse που χρησιμοποιήθηκε και από κάποιους άλλους. Αλλά αυτό που κάνουν αυτοί, πηγαίνουν στο ίντερνετ κάθε μέρα και βλέπουν ποιο σπίτι είναι κλειστό, πόσο το πουλάγανε χτες, άρα αν είναι κλειστό σήμερα σημαίνει ότι πουλήθηκε τόσο. Αυτό δεν είναι σοβαρός τρόπος. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει από λίγο πιο επιστημονικά στοιχεία που υπάρχουν από μια εταιρεία που λέγεται Keydata, η οποία συνδέεται με εταιρείες σαν τη δικιά μας, ας πούμε, η οποία δίνει αληθινές στοιχεία αληθινών κρατήσεων, ότι έχουν αυξηθεί τα σπίτια και έχουν μειωθεί οι πληρότητες, γιατί υπάρχουν περισσότερα σπίτια. Μάλιστα. Πάει καλά πάντως. Αυτό είναι το γενικό έτσι, πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Τουριστικά ο δικό σα ο κλάδο. Πηγαίνει, νομίζω, υπάρχει μια συνάφεια με την. Δηλαδή, αν έρχεται κόσμο στην Ελλάδα. Θα πάτε και στην Ελλάδα. Θα πάνε όλοι καλά, ναι. Σωστό είναι αυτό. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.